Γεια σας, είμαι ο Καράντριαν του iRed και θα σας δείξω έναν οδηγό με 9 και 1 tips για καλύτερες φωτογραφίες με το iPhone σας. Η στήριξη του iPhone σας πριν βγάλετε κάποια φωτογραφία είναι πολύ σημαντική. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ένα τρίποδο, στερεοποιήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε το ψηφιακό πλήκτρο στην οθόνη σας για να βγάλετε φωτογραφίες. Προτιμήστε να βγάλετε με τα πλήκτρα ρύθμισης του ήχου, αφού έτσι μπορείτε να κρατάτε πιο σταθερά το iPhone σας. Θυμηθείτε να έχετε ενεργοποιημένο το HDR. Η διαφορά νομίζω ότι είναι εμφανής. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το flash, εκτός από όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν το flash είναι ενεργοποιημένο, η φωτογραφία θα βγει ιδιαίτερα φωτισμένη σε ένα σημείο, ενώ η υπόλοιπη δεν θα φαίνεται το ίδιο καλά. Πριν βγάλετε μια φωτογραφία, ελέγξτε την πορεία του φωτός. Σε γενικές γραμμές, το φως πρέπει να βρίσκεται πίσω σας. Πριν επισκεφτείτε μια περιοχή, βρείτε την αθώο το οποίο θα θέλατε να φωτογραφίσετε. Τα καταγάλαζα νερά του Αιγαίου ή ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Η επιλογή είναι καθαρά δική σας. Δοκιμάστε και άλλες γωνίες λήψης. Πολλές φορές η φωτογραφία θα είναι πιο ενδιαφέρουσα αν τραβηχθεί από άλλο ύψος, γωνία ή ακόμα και από κάπου με λίγο πιο πολύ φαντασία. Πριν τραβήξετε μία φωτογραφία, σκεφτείτε τι θέλετε να απεικονίζει. Συνήθως με κάποια κοντινή φωτογραφία θέλουμε να δείξουμε κάποια λεπτομέρεια ή πρόσωπο, ενώ με μια μακρινή, ένα τοπίο ή πανόραμα. Για μια πιο 3D απεικόνιση στη φωτογραφία, θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε θαύματα με ένα καλό προσκήνιο. Αυτό θα σας δώσει το απαραίτητο βάθος για να δώσετε το εφέ που θέλετε. Φυσικά όλοι οι κανόνες υπάρχουν για να τους πάτε. Μην διστάσετε να παραβείτε οποιονδήποτε κανόνα για να βγάλετε τη φωτογραφία που θέλετε όπως την θέλετε εσείς. Μια καλή φωτογραφία χρειάζεται πρώτα φαντασία και μετά όρεξη. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τον καιρό και την εξάσκηση. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε μας like, share ή subscribe.